Κύριε Λεβέντη, ψαρεύετε σε θολά νερά. Ψαρεύετε σε θολά νερά. Αλλά σε θολά νερά, καθίστε παρακαλώ, καθίστε κάτω. Αλλά σε θολά νερά μόνο μαύρα φίδια υπάρχουν. Αλλά δεν είστε ο μόνος, δεν είστε ο μόνος, δεν είστε ο μόνος. Αυτοί στους οποίους αναφέρεσαι εδώ διαδήλωναν με το σύνθημα και διαδηλώνουν αλήτες προδότες πολιτικοί. Και δεν λένε, δεν ακούτε κιόλας. Αυτοί οι οποίοι διαδηλώνουν, τους οποίους επικαλείστε εδώ και εσείς και ο κύριος Μητσοτάκης, διαδηλώνουν με το σύνθημα και τη γραμμή αλήτες προδότες πολιτικοί. Και δεν γράφει από κάτω, και δεν γράφει αστερίσκο εξαιρείται ο κύριος Λεβέντης, και δεν γράφει εξαιρείται ο κύριος Λεβέντης, ούτε γράφει εξαιρείται ο κύριος Μητσοτάκης. Ελπίζω να μην έχετε συνείδηση σε τι ατραπούς οδηγείστε με αυτά τα οποία λέτε. Και γίνεστε και τιμητής αυτής της κυβέρνησης. Διαβάστε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Τι είπε η κυβέρνηση όταν ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης μετά από τις εκλογές του Ιανουαρίου, και οι οποίες βεβαίως ισχύουν και μετά. Σημαντική είναι επίσης, είχε πει ο Πρωθυπουργός, η εξεύρεση στο πλαίσιο των 100 μιλιών υπό τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών αμοιβαία αποδεκτής λύσης στη διαφορά για το όνομα με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στη βάση μιας σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις κρίσεις. Αυτό δεν το ξέρετε? Όσοι ανεβαίνετε εδώ και λέτε όλα αυτά τα ανόητα πράγματα. Δικαίωμα του καθενός να έχει όποια άποψη θέλει. Εγκαλείται αυτή την κυβέρνηση επειδή υλοποιεί την πολιτική για την οποία πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Εμείς δεν κατηγορούμε για ακροδεξιό ή για φασίστα όποιον έχει διαφορετική άποψη. Κατηγορούμε για δεξιό, για υποκριτή, για φασίστα αυτόν που καπηλεύεται τα εθνικά συμφέροντα. Αυτόν που στο όνομα της πατρίδας οδηγεί τη χώρα σε καταστροφές. Αυτοί οι οποίοι έκαναν, προκάλεσαν την κρίση και την καταστροφή στην Κύπρο δεν ήταν διεθνιστές αριστεροί. Για πατριώτες περνούσαν τον εαυτό τους. Αυτοί που προκάλεσαν τη μικρασιακή καταστροφή δεν το έκαναν στο όνομα κάποιας αριστεράς, στο όνομα του πατριωτισμού το έκαναν. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν υπάρχει ιστορία, και ξέρουμε ακριβώς από την ιστορία ότι πολλές φορές η καπηλεία της πατρίδας κρύβει πάρα πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Και όσοι μιλούν για γλώσσα και για όνομα δεν διάβασαν το άρθρο 7 της Συνθήκης? Όταν το άρθρο 7 λέει ότι η γλώσσα των κοινών μας ανήκει σε σλαβικά φύλλα, σλαβικά διαλέκτους, εννοούν ότι η ελληνική γλώσσα είναι σλαβική γλώσσα? Όταν το άρθρο 7 λέει ότι η ιστορία και ο πολιτισμός των γειτόνων μας δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική ιστορία, αυτό σημαίνει ότι παραδίδουμε την ιστορία μας? Ως πού νομίζετε θα φτάσουν αυτά τα ψέματα? Μόνο την άγνοια χαϊδεύουνε. Μόνο το φανατισμό επιβραβεύουνε. Είναι αυτή η γραμμή για να προχωρήσει η Ελλάδα στον 21ο αιώνα? Μια περίκλειστη, φοβική χώρα, όταν μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που έχουμε με τη γεωπολιτική και να παίξουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια και να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και ειρήνη και συνεργασία και δουλειές για τον κόσμο, πριν από όλα για τον κόσμο της Βόρειας Ελλάδας? Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτά τα ψεύδι έχουν κοντά ποδάρια και επομένως ο λαός θα βγάλει τα συμπεράσματά του, και ήδη τα βγάζει. Βεβαίως αυτό ήταν εκτροπή από το κυρίως θέμα που είχαμε σήμερα, όποιο και αν ήταν αυτό. Διότι εκείνο που εγώ ήθελα να πω και θα το προσπαθήσω να το πω είναι ότι η έξοδος από τα μνημόνια συνιστά μια ευκαιρία για τη χώρα. Και αυτή η ευκαιρία δεν αφορά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή την παράταξή μας της αριστεράς ή την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Αυτή είναι μια ευκαιρία που αφορά συνολικά τη χώρα, αφορά συνολικά την κοινωνία και τον ελληνικό λαό.
Και αυτό που θα έπρεπε να συζητάμε σήμερα εδώ, όλα τα κόμματα, είναι πώς θα αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. Με ποιο τρόπο οι δυνατότητες που διαμορφώνονται, αυτό το ξέφωτο, όπως εμείς το λέγαμε και προεκλογικά, θα μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε. Πώς αυτά τα 15 χρόνια που έχουμε, στα οποία το χρέος έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, πώς θα τα αξιοποιήσουμε για να συγκροτήσουμε τη χώρα και να διαμορφώσουμε ένα τέτοιο κράτος, μια τέτοια οικονομία, που όταν και αν χρειαστεί, μάλλον να μην χρειαστεί ποτέ, να ξανασυζητήσουμε για χρέος, να συζητήσουμε για βοήθεια, για προγράμματα κλπ. Αυτό είναι το θέμα, όχι της ημέρας, αλλά πιστεύω της ευρύτερης ιστορικής φάσης στην οποία μπαίνουμε. Εμείς λοιπόν δημιουργούμε προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον που αφορά τους πάντες. Και ακριβώς η αξία αυτής της κυβέρνησης είναι ότι δημιουργεί ένα αγαθό κοινό, ένα αγαθό δημόσιο, ένα αγαθό για όλους. Δυστυχώς, ο κύριος Μητσοτάκης με την πρότασή του εξ αρχής προσανατόλιζε τη συζήτηση, αυτό που ακούσαμε εδώ. Προσανατόλιζε τη συζήτηση σε κάτι που ορισμένοι το ονομάζουν μιζεραμπιλισμό. Και όποιος δεν κατανοεί τη λέξη αυτή, τι θα πει, μπορεί να ακούσει την ομιλία του κύριου Μητσοτάκη. Αυτό είναι μιζεραμπιλισμός. Μίλησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για αχρία στο μνημόνιο. Ότι λέει, ναι, τελειώνει το μνημόνιο, αλλά αυτό το μνημόνιο ήταν αχρίαστο. Γιατί ήταν αχρίαστο? Είχε τελειώσει το προηγούμενο μνημόνιο? Το δεύτερο μνημόνιο είχε τελειώσει? Η πέμπτη αξιολόγηση τελειώσει? Είχαμε πάρει δόση, είχε γίνει εκταμίευση από τις ευρωεκλογές και μετά? Μας είπε κάτι καταπληκτικό ο κ. Μητσοτάκης. Αν μέναμε, λέει, θα τέλειωνε. Μα πες μας τι έκανες όσο ήσουν στην κυβέρνηση. Πείτε μας τι κάνατε ως κυβέρνηση. Και μη μας λέτε τι θα κάνατε εάν μένατε. Αν μένατε, μπορεί να κάνατε άλλα 5 μνημόνια. Ποιο είναι το στοιχείο, το τεκμήριο που λέει ότι αν έμενα θα έκανα αυτό που ως κυβέρνηση δεν έκανα? Έχει λοιπόν σημασία για τους πολίτες που ενδιαφέρονται για την πραγματικότητα, και εγώ πιστεύω ότι είναι πολλοί, να θυμίσουμε εδώ ότι εκείνο που εμείς παραλάβαμε ήταν μια χώρα σε διέξοδο, μια κοινωνία σε κατάρρευση, ένα κράτος μετέωρο. Το μνημόνιο δεν είχε ολοκληρωθεί το δεύτερο. Το κράτος χρωστούσε και έπρεπε να πληρωθούν από το 2015 μέχρι το 2019 80 δισεκατομμύρια ευρώ, 30 για τόκους και 50 για χρονίσια, και δεν υπήρχε συμφωνία χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα είχε λήξει και είχε πάρει μία τεχνητή παράταση μέχρι 27 Φεβρουαρίου του 2015. Τα ξεχάσατε αυτά? Ξεχάσατε την παγίδα που στήσατε στο ΣΥΡΙΖΑ, υποτίθεται, αλλά ήταν παγίδα για τη χώρα? Ξεχάσατε ότι είχα σχεδιάσει κάτι όπου προέβλεπε ότι την 1η Μαρτίου έπρεπε να χρεοκοπήσουμε? Διότι έλυγε η συμφωνία. Διότι δεν υπήρχε χρηματοδότηση, αλλά έτρεχαν υποχρεώσεις. Το πρώτο λοιπόν, δεν υπήρχε ολοκληρωμένο μνημόνιο. Δεύτερον, υπήρχαν υποχρεώσεις τεράστιες χωρίς δανειακή σύμβαση που να μπορούμε να τις καλύψουμε. Και τρίτον, υπήρχαν δαπάνες που έπρεπε να γίνουν από το κράτος, μόλις αναλάβαμε εμείς, χωρίς να υπάρχουν ταμιακά διαθέσιμα. Στις 20 Φεβρουαρίου του 2015, υπήρχαν στο ταμείο του κράτους μείον 425 εκατομμύρια ευρώ. Μείον. Δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις εάν δεν υπογράφαμε τη συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου. Αυτό είναι η κληρονομιά. Αυτό μας παραδώσατε και έχετε το θράσος να μιλάτε για κόστος του 2015. Αυτό είναι ο λογαριασμός. Αυτή είναι η αιτία του κόστους. Στήσατε ένα εκβιασμό, επαναλαμβάνω, για να αποτρέψετε την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ και να, μετά να οδηγήσετε σε πρόωρη καταστροφή της κυβέρνησης, και όλα αυτά ήταν μια τεράστια καταστροφή. Καταθέτω, αυτό είναι επίσημο έγγραφο του, θα σου το δώσω μετά, επίσημο έγγραφο του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, αλλά και δημοσιεύματα της περίοδου πριν τις εκλογές του 2015, Δεκέμβριος του 2014, μυστική σύσκεψη στο ταμείο, στην Τράπεζα της Ελλάδας για τα ταμιακά διαθέσιμα, διότι από τότε είχε φανεί το αδίέξοδο.
Και μας λέτε λοιπόν αχρίαστο το μνημόνιο. Τι έπρεπε να κάνουμε? Να αφήσουμε τη χώρα να χρεοκοπήσει? Εμείς υπογράψαμε ένα μνημόνιο υπό τις συνθήκες που το υπογράψαμε. Και το τελειώσαμε το μνημόνιο αυτό. Εσείς υπογράψατε δύο μνημόνια και δεν τελειώσατε κανένα μνημόνιο. Και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αν μένατε στην κυβέρνηση, δεν ξέρω εγώ που θα είχε καταλήξει αυτή η χώρα. Με τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί τότε. Τι πετύχαμε εμείς αυτά τα τρία χρόνια? Βεβαίως, το είπε και ο Πρωθυπουργός, οι στιγμές που περνάμε είναι στιγμές με ένα ιστορικό βάρος. Θα απαιτούν μεγαλοκαρδία, απαιτούν πολιτικό θάρρος, το οποίο δεν υπάρχει. Αλλά αν υπήρχε, θα αναγνωριζόταν ότι ζούμε το τέλος αυτής της εφιαλτικής περίοδου για τη χώρα. Ότι βάζουμε τέλος στα μνημόνια. Και αυτό είναι σημαντικό για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δεν ήταν αυτονόητο ότι θα τελειώναμε τα μνημόνια. Υπάρχουν ιστορικές περίοδοι της χώρας μας, διότι δυστυχώς δεν είναι και η πρώτη χρεοκοπία, όπου επί δεκαετίες η Ελλάδα ήταν εκτός αγορών αποκλεισμένη. Άρα το ότι βγαίνουμε τώρα από τα μνημόνια, με τρόπο και προϋποθέσεις να βγούμε και στις αγορές, είναι πράγματι ένα γεγονός που έχει ιστορική σημασία. Αρκεί να το αξιοποιήσουμε και σωστά. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι, όπως ήδη είπα, το ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια συνιστά μια εθνική ευκαιρία. Είναι μια δυνατότητα θετική, ευνοϊκή. Έχουμε προβλήματα, θα μιλήσω για αυτά, αλλά έχουμε και προϋποθέσεις να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα ως κράτος, ως κοινωνία, ως επιχειρήσεις, ως εργαζόμενοι, ως νοικοκυριά, με κάποιο ορίζοντα μπροστά μας, με κάποια ορατότητα στο μέλλον. Δεύτερον, καταστήσαμε το χρέος βιώσιμο από κάθε άποψη. Βεβαίως δεν υπήρξε κούρεμα του χρέους, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει κούρεμα του χρέους μόνο μιας χώρας, διότι μετά το PSI οι δανειστές, οι οφειλέτες είναι και δανειστές. Χρωστάμε στην Ιταλία, η οποία χρωστάει. Χρωστάμε στην Γαλλία, η οποία έχει και αυτή χρέος. Χρωστάμε στην Πορτογαλία. Γι' αυτό η θέση μας παραμένει επίκαιρη, ότι η ριζική λύση, λέει, και με κούρεμα του χρέους, μπορεί να υπάρξει μόνο μία πανευρωπαϊκή λύση. Αλλά πετύχαμε μία λειτουργική λύση, η οποία μας επιτρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Τρίτον, επετύχαμε ασφαλή έξοδο. Θωρακίζουμε τη χώρα ακόμα και έναντι συνθηκών έκτακτων, απρόβλεπτων και κινδύνων εξωγενών. Δύο ρυθμούς θα σας πω. Η υποχρεώση της χώρας μέχρι το 2022 είναι 58 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σας πω ότι διαθέτουμε πάνω από 58 δισεκατομμύρια ευρώ. Διότι πέρα από τα 24,1 που είναι το απόθεμα που έχουμε και τα έσοδα από τα πλεονάσματα τα οποία θα πετύχουμε και τα 4,8 δισεκατομμύρια παίρνουμε, άρα στην ουσία καλύπτουμε τις ανάγκες μας για τετραετία. Άρα, ό,τι μπορέσουμε να πάρουμε βγαίνοντας στις αγορές, θα μας επιτρέψει να κάνουμε και επαναγορά χρέους, ακριβού χρέους, του IMF ή άλλου, το οποίο θα μπορούμε έτσι να εξοφλήσουμε. Άρα, έχουμε μία ασφαλή έξοδο από τα μνημόνια και όχι μία οποιαδήποτε έξοδο από τα μνημόνια. Δεν θα σχολιάσω εδώ τι θα συνέβαινε εάν κάναμε αυτό που μας πρότειναν κάποιοι, να αρχίσουμε νέες συζητήσεις με τα κοινοβούλια της Γερμανίας και άλλων για να κάνουμε προληπτική γραμμή. Τέταρτον, δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για μόνιμα από εδώ και πέρα μέτρα ανακούφισης. Είναι ο λεγόμενος δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται πέρα από τα πλεονάσματα. Είναι 700 εκατομμύρια το 19, είναι 1.200 το 20. Μπορεί να είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω ή πολύ πάνω, θα το δούμε. Πάντως, έχουμε τη δυνατότητα για μόνιμες αλλαγές πολιτικής και στη φορολογία και στις κοινωνικές δαπάνες. Πέμπτο, βάλαμε την οικονομία σε τροχιά ανάκαμψης και ανάκαμψης σταθερής, βιώσιμης και με μεσοπρόθεσμο τουλάχιστον ορίζοντα, έναντι μιας μικρής φούσκας που επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί το 2014. Έχουμε αντιστροφή των τάσεων σε ό,τι αφορά την απασχόληση. Αντί αύξηση ανεργίας, έχουμε μείωση της ανεργίας. Και στο κοινωνικό κράτος, αντί μείωση των δαπανών, έχουμε αρχίσει να έχουμε μικρές έστω αυξήσεις. Έκτο, λύνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος, όπως είναι το μακεδονικό, όπως είναι η σχέση μας με την Αλβανία. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε όσο μπορούμε, με όρους
εθνικού συμφέροντο όλε τι κρεμότητε, ώστε, όπω είπα και στην αρχή, να δημιουργήσουμε συνθήκε ευρύτερη σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή, ευρύτερη συνεργασία και συνανάπτυξη στην περιοχή μα. Είναι αδιανόητο, αν κάποιο συζητήσει σοβαρά, αν κοιτάξει το χάρτη, είναι αδιανόητο να μιλάμε για ανάπτυξη τη Ελλάδα έξω από μια ευρύτερη συνανάπτυξη των Βαλκανίων. Τα λιμάνια μα, τα τρένα μα, οι υποδομέ μα, τα πάντα θα αποκτήσουν αξία στο βαθμό που θα λειτουργούν ως υποδομές των Βαλκανίων και όλης της Ευρώπης, θα έλεγα, με όρους εθνικού σχεδίου ανάπτυξης, το οποίο σήμερα διαθέτουμε. Τέλος, δημιουργήσαμε τις προποθέσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το παράξενο κόμμα της αριστεράς, να αναδειχθεί σε βασικό πόλο της πολιτικής μας ζωής από εδώ και πέρα, εγγυητής της δημοκρατίας, εγγυητής του αγώνα για τις προοδευτικές αλλαγές, οι οποίες θα πρέπει να συνεχίζονται. Και ένα παράδειγμα αριστερού κόμματος που θέλει να κυβερνά χωρίς να ενσωματώνεται στο σύστημα για ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό είναι επίσης επίτευγμα όχι μόνο για την αριστερά, αλλά ευρύτερα για την κοινωνία μας. Λύθηκαν τα προβλήματα? Όλα? Προφανώς όχι. Η έξοδος από τα μνημόνια, το έχουμε ξαναπεί, είναι, μας δίνει από τη μία μεριά περισσότερους βαθμούς ελευθερίας, από την άλλη μεριά μας δημιουργεί μεγαλύτερες ευθύνες. Τουλάχιστον εμείς, ως κυβέρνηση, έτσι το αντιλαμβανόμαστε. Μας δημιουργεί περισσότερες ευθύνες, ακριβώς διότι τώρα, όχι μόνο επειδή μόνοι μας πρέπει να σχεδιάσουμε το μέλλον κλπ, αλλά και διότι τώρα πρέπει να αναμετρηθούμε με βαθύτερες αιτίες και παθογένειες του ελληνικού συστήματος, θα έλεγα με ταυτωτικά στοιχεία του ελληνικού καπιταλισμού. Διότι το έλλειμμα, το δημόσιο έλλειμμα ή και το έλλειμμα στους υγειού πληρωμών είναι επιφαινόμενα. Πίσω από αυτά τα ελλείμματα υπάρχουν βαθύτερες αιτίες. Η αποσπασματικότητα της ανάπτυξης, η ανισότητα της ανάπτυξης, η ποιότητα της επιχειρηματικότητας της χώρας μας, όλα αυτά τα βαθύτερα προβλήματα, η απουσία πολιτικών σε μια σειρά τομείς. Ακούω συνέχεια να μιλάμε, ακόμα και εμείς το λέμε αυτό, ότι γραφειοκρατία και γραφειοκρατία. Πίσω από τη γραφειοκρατία υπάρχουν ελλείμματα πολιτικής. Αν μια χώρα δεν έχει κτηματολόγιο, αν μια χώρα δεν έχει δασικούς χάρτες, αν μια χώρα δεν έχει χαράξει τον αιγιαλό, αν μια χώρα δεν έχει υποδοχής για να μπαίνουν επιχειρήσεις, πάρκα, βιοπέα κλπ. Να εντάσσονται, εάν δεν έχει οργανωμένες, προϋποθέσεις οργανωμένης ανάπτυξης, μετά λέμε γενικά μας τα γραφειοκρατία. Οι κυβερνήσεις ήταν πριν απ' όλα που δεν τα έκαναν αυτά. Άρα, στη φάση που μπαίνουμε τώρα, έχουμε δύο μεγάλες ομάδες προβλημάτων. Πρώτον, είναι η κληρονομιά του παρελθόντος και δεύτερον, είναι η προκλήση του μέλλοντος. Είναι η κληρονομιά της κρίσης, αλλά είναι και η τέταρτη διεθνική επανάσταση. Και η κλιματική αλλαγή και η ρευστότητα η παγκόσμια, μέσα στην οποία πρέπει να σχεδιάσουμε το μέλλον μας. Δύο λόγια γι' αυτά. Η ανεργία μειώθηκε από το 26-27 που ήταν στο 20%, και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία, διότι έγινε στις συνθήκες σχετικής στασιμότητας. Αλλά το 20% ανεργία είναι τεράστιο μέγεθος. Ή το 35% ανεργία στους νέους. Πετύχαμε να μειώσουμε τη φτώχεια κατά 2 μονάδες. Και πετύχαμε να μειώσουμε τις ανισότητες κατά 3 μονάδες κατά το δείχτη Τζίνι. Και αυτό είναι σημαντικό επίτευγμα. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχουμε αυτή την επίδοση. Αλλά μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι μόνο με αυτό? Όταν η φτώχεια ακόμα υπάρχει, όταν υπάρχουν αποκλεισμένοι. Και έχουμε τριγύρω μας ανθρώπους ή κοινωνικές ομάδες, οι οποίοι είναι χρεωμένοι χωρίς να έχουν εισόδημα να εξυπηρετήσουν το χρέος τους. Έχουμε επιχειρηματίες χωρίς επιχειρήσεις, διότι έκλεισαν. Έχουμε πτυχιούχους χωρίς αναγνώριση των πτυχίων τους. Έχουμε συνταξιούχους χωρίς εισόδημα. Έχουμε λοιπόν μια σειρά προβλήματα υπό τον τίτλο «Κληρονομιά της κρίσης, κληρονομιά του παρελθόντος», τα οποία τώρα θα πρέπει βήμα-βήμα, ένα-ένα, να τα αντιμετωπίσουμε. Και δεύτερον, είναι τα γενικότερα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ένα σχέδιο, με ευρύ ορίζοντα για μια νέα Ελλάδα του 2030. Αλλά μπαίνουμε σε αυτή τη φάση με όπλα. Έχουμε δημιουργήσει προϋποθέσεις θετικές που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, όπως είπα, το βιώσιμο χρέος, το απόθεμα ασφάλειας που έχουμε και άλλα πολλά. Έχουμε μια αναπτυξιακή στρατηγική. Για πρώτη φορά αυτή η χώρα αποκτάει αναπτυξιακή στρατηγική. Έχουμε σχέδιο, έχουμε επιλογές κάνει. Δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε ως χώρα χαμηλού κόστους. Θα αναπτυχθούμε ως χώρα με οικονομία γνώσης, επενδύοντας στην καινοτομία, την έρευνα,
την εξωστρέφεια κλπ. Έχουμε κερδίσει αξιοπιστία και αυτό έχει φανεί. Τελειώνω. Επομένως, μπαίνουμε σε αυτή τη νέα φάση, όπως είπα και στην αρχή, έχοντας δημιουργήσει προϋποθέσεις θετικές που αν τις αξιοποιήσουμε, και αυτή είναι η πολιτική ευθύνη που έχουμε εμείς αλλά και όλα τα κόμματα, τότε μπορούμε να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα για τον ελληνικό λαό. Ο κύριος Μητσοτάκης τον ακούσαμε. 50 λεπτά μίλησε, είπε αρκετές φορές ψεύτη τον Πρωθυπουργό. Πέραν αυτού, ούτε όραμα ακούσαμε, ούτε σχέδιο ακούσαμε, ούτε προτάσεις ακούσαμε για το μέλλον. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο κύριος Μητσοτάκης επένδυσε στην αποτυχία και απέτυχε. Επένδυσε στο ότι θα αποτύχανε η κυβέρνηση αυτή, θα αποτύχανε η πρώτη αξιολόγηση, η δεύτερη αξιολόγηση, η τρίτη αξιολόγηση, δεν θα βγαίνουν από τα μνημόνια. Και τώρα που βγήκαμε εδώ πιστεύει. Μνημόνια λέει θα έχουμε, ονείως. Απέτυχαν σε ό,τι επιχείρησαν, διαψεύστηκαν σε ό,τι είπαν. Θα κλείσω όμως με μία σύντομη αναφορά σε κάτι το οποίο θα ήθελα να κρατήσω εγώ συμπέρασμα. Και αυτό είναι το εξής. Κάθε μεγάλη κρίση έχει αποδειχθεί ότι αναδεικνύει ορισμένες ιστορικές τάσεις. Η μεγάλη κρίση του 1929 παλιότερα γέννησε ένα προοδευτικό ρεύμα και ένα αντιδραστικό φασιστικό. Το προοδευτικό ρεύμα εκφράστηκε με το Ρούσβελτ στην Αμερική, με κυβερνήσεις αριστερά στην Ευρώπη και αλλού. Το αντιδραστικό εκφράστηκε με τον φασισμό, τον αυταρχισμό, τον πόλεμο, τον ρατσισμό. Έχω την αίσθηση ότι σήμερα, αν κοιτάξουμε τον κόσμο και ειδικά την Ευρώπη, θα διαπιστώσουμε φαινόμενα ανησυχητικά. Ότι πράγματι και σήμερα, με κάποιες αναλογίες βεβαίως, έχουμε από την κρίση αυτή καινούργια φαινόμενα. Έχουμε από τη μία μεριά φαινόμενα που προκαλούν ανησυχία με τον αυταρχισμό, τον εθνοκεντρισμό, το κλείσιμο, το ρατσισμό. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και τάσεις που δείχνουν ότι και το προοδευτικό ρεύμα σήμερα αναδεικνύεται με νέες μορφές. Στην Αγγλία, στην Αμερική, στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, ας το πάρουν κάποιοι απόφαση επιτέλους τώρα πια, ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί το νέο που βγήκε μέσα από αυτή την κρίση. Είναι νέα πολιτική δύναμη της αριστεράς που αναδείχθηκε και ακριβώς γι' αυτό βλέπουμε, παρά τα προβλήματα, παρά τις πρωτοφανείς δυσκολίες, ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση που στηρίζει έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Εμείς λοιπόν έχουμε σχέδιο, έχουμε στρατηγική, έχουμε προτάσεις, έχουμε την ιστορία με το μέρος μας και γι' αυτό θα κερδίσουμε τελικά.